μαλακά, ρίχνει τουλάχιστον η εισαγγελική πρόταση έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για τη ληστεία στο Κρεταμάρης και τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία έχουν αποδοθεί τουλάχιστον 7 ένοπλες ληστείες. Και αυτό γιατί ο εισαγγελέας του εφετείου κακουργημάτων πρότεινε να κριθεί ένοχος μόνο για τη ληστεία στην οποία τραυματίστηκε και μία ακόμη περίπτωση. Αν μου έλεγαν ότι το κάνατε εσείς, θα νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα. Από μαγιά το κάνατε, γιατί οικονομική ανάγκη δεν είχατε. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. 3,5 χρόνια που είμαι στη φυλακή, αυτό αναρωτιέμαι. Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι πρότεινε να απαλλαγούν και οι δύο από την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των αστυνομικών στη διάρκεια της συμπλοκής έξω από το ξενοδοχείο, η οποία εκτυλίχθηκε τον Ιούνιο του 2015, με τους δράστες μάλιστα να χρησιμοποιούν ως ασπίδα έναν από τους υπαλλήλους που κράτησαν όμηρο μέχρι να αναγκαστούν να παραδοθούν. Δεν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών. Μία μόνο βολή ρίχθηκε από το όπλο που κρατούσε ο πρώτος κατηγορούμενος και οι συνθήκες υπό τις οποίες ευλήθη αναδείχθηκαν στο δικαστήριο και αυτό θεωρώ ότι ήταν και η βάση της πρότασης του κ. Εισαγγελέα. Δεν διεγνώστη πάντως ο ανθρωποκτόνος δόλος που ο νόμος απαιτεί προκειμένου να αποδώσει τέτοιου είδους πράξη. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους πάντως, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δείχνουν ότι μόνο ένα όπλο των δραστών χρησιμοποιήθηκε, με την υπεράσπιση να ισχυρίζεται ότι εκπυρσοκρότησε όταν ο 33χρονος τραυματίστηκε στο πόδι από σφαίρα. Για τον 37χρονο σήμερα Αρμένιο, ο οποίος έχει ομολογήσει ούτως ή άλλως τις πράξεις του, ο εισαγγελέας πρότεινε να κριθεί ένοχος για 5 ληστείες και μία απόπειρα. Στην απολογία του ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στις ληστείες μετά από προτροπή άλλου ατόμου, καθώς όπως είπε είχε ανάγκη από χρήματα. Σαφέστατα η υπεράσπιση στα πλαίσια του αφικτού καταβάλει την προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη στα απολύτως τελεσμένα δικήματα. Επαφιόμαστε σαφέστατα στην κρίση δίκη του δικαστηρίου και τα υπόλοιπα επί της αποφάσεως. Πρωτόδικα, ο 33χρονος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 89 ετών, ενώ ο Αρμένιος σε κάθειρξη 104 ετών. Το πρωτόδικο δικαστήριο έπαυσε την ποινική δίωξη σε βάρος του τρίτου κατηγορουμένου από τα Ζωνιανά, ο οποίος τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι στη διάρκεια της συμπλοκής και έκτοτε βρίσκεται σε κόμμα. Η πρόταση του αξιωτήμου κ. Εισαγγελέα πραγματικά ήταν και εμπεριστατωμένη και σημαντική, διότι ήταν αιτιολογημένη ως προς τις παραδοχές της. Είναι μια διαδικασία εξαιρετική. Από πλευράς αναδείξεως όλων των στοιχείων, μας δόθηκε ευκαιρία πράγματι να προβάλλουμε όλους τους ισχυρισμούς και στους κατηγορουμένους επίσης. Ελπίζουμε να είναι πραγματικά στα μέτρα της όπως πρέπει για την υπόθεση αυτή. Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση και αναμένεται να ανακοινώσει την ετιμιγορία του στις 10 το πρωί της 26ης Νοεμβρίου.